Το πρώτο γεγονό του χαμού του πατέρα, σε από την τα λέει όλα. Γιατί την ανάγκη τη για κάποια μορφή ή να κρατηθεί. Το γεγονό από την άλλη μεριά ότι ταυτόχρονα με την άνοδο υπήρχε αμφισβήτηση, α πούμε. Όπω και συνδέχτηκε τέτοιου είδου αμφισβητήσει, όπω δέχτηκε η κυρία Παπά να μην παίξει το διρόδιο τη, λέγανε, και το λέει ο χώρο μάλιστα, γιατί δεν είναι ηθοποιό του θεάτρου. Να μην πα στην Εβίδα, όπω είπανε σένα, και την αλήθεια, όταν πρόκειται να πα στην Εβίδα, την κυνηγήσα άγρια. Και όταν έπαιξε μάλιστα στην επίτευρο, την είναι... ακόμα πιο πολύ. Την λιδωρήσανε πολύ. Την Τα ξέρει αυτά όταν πήγαινε να τραγουδίσει το δωράκι. Yeah. Ναι, ήμουν μια, μια από τι φωνέ που. Γιατί ο Μίκη μου είχε πει ότι πρέπει να σε στηρίξω. Να το πω τώρα καθαρά. Μα θα σε στηρίζα ούτε ας ή άλλω. Δηλαδή, αλλήλω να δεν τραγουδίσει το δωράκι εσύ και η επόμενη γενιά και όλοι. Πρέπει να μείνουμε στην ερμηνεία του πυθικό, Και τι θα ακούσουν ναι, οι σημερινοί νέοι που δεν τον ακούν πια το πυθικό. Δυστυχώ δεν μπορώ να πω ότι τη έλειπαν πράγματα. Μπορώ να πω ότι αρκέστηκε σε πολλέ ευκολίε. Μπορώ να πω ότι ε, μετεστράφει η ζωή τη. Στην αρχή ήθελε αυτή την αναζήτηση του πατρικού συνδρόμου. Αργότερα, όταν άρχισε να μεγαλώνει, ήθελε την αναζήτηση του νεανικού ειδόλου. Εξηγούνται και οι σχέσει με τον Βλάση, με τον Σπυρόπουλο, που ήταν αληθινέ, αλλά δεν επαμβάνει. και το ελιξίριο που γύρευε η Αλίκη για μια αιώνια νεότητα.